Την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου, αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος επισκέφθηκε τον μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο στα γραφεία της Αρχιεπισκοπής. Η αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας, της οποίας μέλος ήταν και ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Εύρου, Τάσος Τερζής, ευχαρίστησε τον μακαριότατο για την πρόσκληση και τις πατρικές ευχές του. Παρουσίασε εν συντομία το πολυεπίπεδο έργο που επιτελούν οι συνεταιρισμοί φαρμακοποιών και επισήμανε πως στοιχεία της Ορθόδοξης Θεολογίας και Διδασκαλίας πραγματώνονται μέσα από το συνεταιριστικό κίνημα και τη δράση του, όπως αυτά της αλληλεγγύης και της αλληλοβοήθειας, της μέρημνας για τους λιγότερο ισχυρούς και την τοπική κοινότητα. Τονίστηκε το κοινωνικό έργο των συνεταιρισμών φαρμακοποιών, οι οποίοι συνεισφέρουν στις τοπικές κοινωνίες μέσω πλήθους δωρεών και προσφορών, πολλές από τις οποίες ενισχύουν ιδρύματα και δράσεις των τοπικών Μητροπόλεων. Πραγματοποιήθηκε μια συνάντηση της Αντιπροσωπείας της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος με τον μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κ. Ιερώνυμο, κατόπιν προσκλήσεως της Αρχιεπισκοπής. Εκεί μας δόθηκε η ευκαιρία να παρουσιάσουμε το έργο που επιτελούν οι συνεταιρισμοί φαρμακοποιών Ελλάδος, συνεταιριστικές φαρμακαποθήκες, και ως προς το κύριο έργο τους που είναι η κάλυψη με φάρμακα των φαρμακείων όλης της χώρας, αλλά και το έργο κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αλλά και το κοινωνικό έργο που επιτελούν οι συνεταιρισμοί, το οποίο είναι πλουσιότατο και με πολλές δράσεις βοηθούν τους πιο ευάλωτους κοινωνικά και φυσικά και τις Μητροπόλεις, ενισχύοντας τα ιδρύματα και τις φιλανθρωπικές δράσεις που επιτελούν έτσι και αλλιώς και οι ίδιες. Μάλιστα, η Ομοσπονδία Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος ενίσχυσε και το γεωκομείο της Αρχιεπισκοπής με ένα ποσό και θα συνεχίσει να συνεισφέρει όπου και όσο μπορεί εποφελία του κοινωνικού συνόλου. Υπήρξε δέσμευση πως το κοινωνικό αυτό έργο των συνεταιρισμών φαρμακοποιών θα συνεχιστεί και θα ενισχυθεί εποφελία του κοινωνικού συνόλου. Στη συνάντηση παρευρέθηκε και ο νέος διευθυντής της Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Αρχιμανδρίτης Απόστολος Καβαλιώτης. Χάρηκαμε ιδιαίτερα για αυτή τη συνάντηση. Ο Αρχιεπίσκοπος μας έδωσε την ευχή του, κάποια έτσι ωραία λόγια, και αποχωρήσαμε έτσι πολύ χαρούμενοι και πολύ γεμάτοι, και ελπίζουμε και στο μέλλον να μας δοθεί ξανά η ευκαιρία να πάρουμε την ευχή του. Ανάλογες προσφορές πραγματοποιεί και θα συνεχίσει να πράττει και στον Εύρο τοπικός συνεταιρισμός. Ο δικός μας συνεταιρισμός έχει ενισχύσει αρκετές φορές το έργο της τοπικής Μητρόπολης και τα ιδρύματά της, και σε κάθε ευκαιρία όπου μπορούμε και όσο μπορούμε θα φροντίζουμε να συμβάλλουμε σε αυτό το πολύ σπουδαίο έργο που επιτελεί και η τοπική μας Μητρόπολη. Πραγματικά στηρίζει την κοινωνία μας και τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας, και να γινόμαστε και εμείς αρρωγοί αυτού όπως οφείλουμε ως μέλη του κοινωνικού συνόλου.